Το στεγαστικό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Πολλοί Ευρωπαίοι σε χώρες όπως η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ολλανδία, αλλά και φυσικά στη χώρα μας, αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα όταν ψάχνουν σπίτι για ενοικίαση, επειδή οι τιμές είναι πάρα πολύ υψηλές. Στην Ελλάδα, το πρόβλημα εστιάζεται όχι μόνο στις ακριβές τιμές, αλλά και στο γεγονός ότι η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη από την προσφορά. Δηλαδή, δεν υπάρχει επαρκής αριθμός διαθέσιμων διαμερισμάτων. Εξάλλου, είναι λάθος να πιστεύει κανείς ότι το πρόβλημα αφορά μόνο τις χαμηλές εισοδηματικά κοινωνικές ομάδες. Στην πραγματικότητα, αφορά και όλη τη μεσαία τάξη. Συμπολίτες μας, όπως οι νοσηλευτές μας, οι δάσκαλοι μας, οι αστυνομικοί μας, αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα στέγασης. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει λάβει μια σειρά από μέτρα. Από την επιδότηση της ανακαίνησης παλιότερων διαμερισμάτων, την κατασκευή νέων κατοικιών, τη θέσπιση περιορισμών στην Golden Visa και στο Airbnb και η επιδότηση δανείων για την αγορά κατοικιών από τους νεαρότερους συμπολίτες μας, έχει συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση του φαινομένου στη χώρα μας. Είναι παράλληλα όμως πολύ σημαντικό το ζήτημα της στέγασης μετά τις ευρωεκλογές του Ιουνίου να τοποθετηθεί ψηλά στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έτσι ώστε να βρεθεί μια ενιαία ευρωπαϊκή λύση. Δύσκολο να βρεις σπίτι, πόσο μάλλον έχεις κατοικίδιο. Γιώργη!